Ο συνδυασμός μας είχε ήδη από τις 26 Φεβρουαρίου του 2016, όταν ξεκίνησε το πρόβλημα με τους πρώτους πρόσφυγες που ήρθαν στην περιφέρεια, είχε ζητήσει να γίνει ένα έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο με επιστολή του, γιατί διαφαινόταν ήδη από τότε ότι το θέμα, το πρόβλημα δεν ήταν προσωρινό. Ότι υπήρχε μια κατάσταση η οποία θα παγιωνόταν σταδιακά. Η Δυτική Μακεδονία τότε μόλις έμπαινε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και έπρεπε με έναν πολύ σοβαρό τρόπο και με ένα καλό σχέδιο να το διαχειριστεί. Ζητήσαμε λοιπόν να γίνει ένα περιφερειακό συμβούλιο, προκειμένου και η Περιφερειακή Αρχή να διατυπώσει την άποψή της για το πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, αλλά και εμείς ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι να συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας στην καλύτερη δυνατή λύση. Ανταυτού, η άλλη μια φορά μπήκε το κάρο μπροστά από το άλογο. Άρχισαν οι Δήμοι, η Εκκλησία, οι εθελοντικοί οργανισμοί να προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με την περιφέρεια Απούσα. Το προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στα Γρεβενά είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης συντονισμού που όφιλε να κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Στην προσπάθειά του ο κύριος Καρυπίδης να δώσει στήριξη στην κυβέρνηση, το κάνει χωρίς καμία προϋπόθεση. Βάζει πλάτη χωρίς να βάζει έστω τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Προχωράει λοιπόν στην αποδοχή ενός αριθμού προσφύγων που κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πόσοι θα είναι και πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Προχωράει λοιπόν χωρίς σχέδιο, χωρίς συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες για να υπάρξει μια από κοινού συνενετική λύση, για να μην υπάρχουν αντιδράσεις όπως αυτές που είδαμε, χωρίς υποδομές. Και προσπαθεί να δώσει λύσεις χωρίς να έχει πει πώς θα είναι αυτή η λύση. Από την πλευρά μας ζητούμε να γίνει άμεσα ένα περιφερειακό συμβούλιο στα Γρεβενά για σημειολογικούς λόγους και ουσιαστικούς, γιατί εκεί εκδηλώθηκε καταρχήν το πρόβλημα και προφανώς συμφωνούμε ότι και η Δυτική Μακεδονία πρέπει να βάλει πλάτη σε αυτή την υπόθεση και να βοηθήσει τόσο ώστε να λυθεί το θέμα, το πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνει χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από την πλευρά μας βάζουμε τρεις κατελάχιστον προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σχέδιο. Η δεύτερη είναι να υπάρχει μία αναλογικότητα στο πόσους πρόσφυγες θα δεχθεί αυτή η περιφέρεια. Και η αναλογικότητα έχει να κάνει με τον πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας. Αν είμαστε το 3% του πληθυσμού της χώρας, ανάλογος πρέπει να είναι και ο αριθμός των προσφύγων που πρέπει να έρθει σε αυτή την περιφέρεια. Και φυσικά η αναλογικότητα να ισχύσει και στο βάρος που θα σηκώσουν οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Αναλογική κατανομή και εντός της περιφέρειας. Αυτά περιμένουμε να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ελπίζουμε αυτή τη φορά η Περιφερειακή Αρχή να κάνει δεκτό το αίτημά μας, γιατί αλλιώς τα προβλήματα θα μεγεθυνθούν και οι καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι απρόβλεπτες.